Γεια σας αγαπημένα μου φιλαράκια, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βιντεάκι σε αυτόν εδώ το κανάλι. Είμαι η Αναστασία και βρίσκεσαι στο κανάλι Welcome to my home, bye Αναστασία. Σήμερα έχουμε ένα jumbo haul το οποίο περιλαμβάνει και διακοσμητικά και back to school. Είναι η εποχή που ανοίγουν, που αρχίζουν οι αγορές για τα σχολεία. Έχουμε πάει και εμείς και αγοράσαμε κάποια πραγματάκια τα οποία θα σας δείξω. Πάμε για το intro μας και ερχόμαστε πίσω αμέσως να αρχίσουμε. Λοιπόν, όπως πάντα, όποτε θα πάω στο τζάμπο, θα αγοράσω κάτι και για διακόσμηση. Έχω αγοράσει λίγα πράγματα για διακόσμηση. Θα αρχίσουμε πρώτα από αυτά και μετά θα πάμε στο back to school. Λοιπόν, έχω μια τεράστια σακούλα εδώ, την οποία πρέπει να αδειάσω και να βρω τα διακοσμητικά. Πάμε να το κάνουμε. Λοιπόν, έχουμε να πιάσει την σακούλα και αρχίζουμε. Πρώτα, πήρα αυτά εδώ, τα αρωματικό που είναι με τα ξυλάκια που λατρεύω. Ξέρετε ότι λατρεύω αυτά τα κομμάτια. Είναι με άρωμα μαύρης ορχιδέας. Φαίνεται υπέροχο. Θα το ανοίξουμε και λιγάκι, γιατί πραγματικά δεν το έχω μυριστεί, δεν ξέρω τι το αρώμα του ακριβώς. Λοιπόν, για αυτό εδώ και πάμε να τα ανοίξουμε. Α, δεν έχω ανοίξει το πλαστικό, όμως μπορείς άνετα να μυρίσεις από πάνω, το άρωμα είναι υπέροχο. Είναι λίγο έντονο, για αυτούς που δεν τους αρέσει το έντονο, νομίζω δεν κάνει. Λοιπόν, είναι 100 ml και είναι αυτό εδώ το μπουκαλάκι. Για να σας το φέρω κοντά. Λοιπόν, και εδώ έχουμε και τα ξυλάκια. Είναι μαύρο, ιδιαίτερο χρώμα, μου αρέσει πάρα πολύ το μαύρο. Και πάμε στο επόμενο πραγματάκι που έχουμε αγοράσει. Να το πιάσουμε αυτό. Βάλουμε έτσι εδώ και προχωράμε σε μια κλειψίδρα που έχουμε αγοράσει. Είναι νομίζω η δεύτερη ή η τρίτη που έχουμε στο σπίτι. Είναι αυτή εδώ, υπέροχη όμως, δέστε. Είναι glitter, χρυσό. Δεν είναι υπέροχη, μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτή είναι η πήρα τη Χριστίνα για το δωμάτιό της. Και ας την βάλουμε και αυτή πίσω, μήπως τη σπάσουμε. Πάμε σε, έχουμε πάρει διακοσμητικό, έχουμε πάρει και αυτόν εδώ το μικρούλι αρωματικό με τα ξυλάκια. Είναι άρωμα τριαντάφυλλο, δεν μ' αρέσει ιδιαίτερα το τριαντάφυλλο, αλλά εγώ το πήρα περισσότερο για το χρώμα, γιατί σκέφτομαι να το βάλω κάπου, που είναι ροζ χρώματα. Όντως είναι τριαντάφυλλο. Είναι αυτό εδώ και τα ξυλάκια με τα τριαντάφυλλάκια, αυτή είναι η λεπτομέρεια εδώ, τι υπέροχο είναι. Σκεφτείτε αυτά να είναι εδώ μέσα και να φαίνονται τα τριαντάφυλλάκια σαν ένα μικρό βαζάκι. Είναι τέλεια. Λοιπόν, προχωράμε. Βάλω εδώ κάτω. Προχωράμε σε αυτόν εδώ, το ξύλο κοπής το οποίο πήρα, είναι διακοσμητικό, είναι πάρα πολύ μικρούλι, για να φανταστείτε, είναι, ναι, όπως ακριβώς το χέρι μου στο μέγεθος, αυτόν εδώ, και προχωράμε
σε ένα διακοσμητικό βαζάκι το οποίο είχα πάρει πριν, παλιά. Αλλά μου είχε σπάσει και μου έχει μείνει μόνο το πιο μικρό. Έτσι πήγα και αγόρασα ξανά το ίδιο. Δεν ξέρω αν τα θυμάστε. Μάλλον το θυμάστε. Είναι αυτό εδώ, το χρυσό. Το βάζω με λευκό. Έχω πάρει και το πιο μικρό. Έσπασε το μεγάλο, έτσι πήρα να αναπληρώσω το κενό που λείπει δίπλα από το μικρό. Λοιπόν, προχωράμε. Βάλω και αυτόν εδώ. Και προχωράμε σε... Τι άλλο έχουμε διακοσμητικό. Αυτό εδώ. Το οποίο βάζουμε εδώ το άρωμα, εδώ το tea light και μυρίζει ο χώρος μας. Αυτό το οποίο πήγαινε η Χριστίνα για το δωμάτιό της, είναι λευκό με χρυσό, άρα θα πηγαίνει τέλεια με το μαύρο. Και προχωράμε σε σακουλάκια τα οποία έχω πάρει. Έχω πάρει δύο κουτιά, τώρα δεν μπορώ να βρω το δεύτερο. Ορίστε, έχω πάρει δύο από αυτά. Υπάρχουν 10 σακουλάκια μέσα στο καθένα και προχωράμε σε ένα ημερολόγιο, ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2022-2023, αυτό εδώ. Και πήρα εδώ δύο λάμπες τέτοιες για τα σαμπαζούρ. Έχω δύο, δεν βλέπω τη δεύτερη τώρα. Okay, θα την βρούμε. Πήραμε αυτόν εδώ για την κολλητική ταινία, είναι σε άσπρο χρώμα, και αυτό για τη Χριστίνα. Διορθωτικές ταινίες, είναι ένα στανταράκι είναι αυτό όταν πάμε στο τζάμπο. Εντάξει, τώρα είναι τα σχολικά, το δικαιολογώ. Όμως κάθε φορά που πάμε τζάμπο θα αγοράσουμε διορθωτική ταινία. Ένα ψαλιδάκι του Ανδρέα. Λοιπόν, δεν έχω βρει άλλα διακοσμητικά, μπορεί να βρω στην πορεία και θα σας τα δείξω. Έχουμε αυτά εδώ τα file, τα οποία είναι 8, τα αγοράζω του Ανδρέα για τα βιβλία του. Έχουμε αυτήν την τακτική, του την έχω μάθει από παιδί, από μικρό. Τώρα ο Ανδρέας είναι 10 χρονών, θα πάει πέμπτη δημοτικού. Εδώ βάζουμε το βιβλίο, τον ελληνικό, το τετράδιο των ελληνικών, το κλείνουμε, το βάζουμε στην τσάντα μας. Και το ίδιο ισχύει για τα μαθηματικά, το βιβλίο τετράδιο, για τη μουσική, το βιβλίο τετράδιο, και έτσι είναι συγχυρισμένα. Εννοείται, το έχω αγοράσει εδώ, αυτές εδώ τις ετικέτες, θα σας δείξω στη συνέχεια. Του βάζω ετικέτα εδώ, λέει, γράφω το όνομα του, το τμήμα του και το, πώς το λέμε, τι μάθημα είναι, και έτσι τα βρίσκει πάρα πολύ εύκολα και είναι όλα τακτοποιημένα, συγκυρισμένα στους φακέλους του εδώ. Είναι πάρα πολύ ωραίο και συγκυρισμένα στη τσάντα του, αλλά και συγκυρισμένα μετά όταν θα τα βγάλει και θα αλλάξει τα μαθήματα για την επόμενη μέρα. Λοιπόν, όπως είπαμε, είναι αυτές εδώ οι ετικέτες που του έχω πάρει. Ο Ανδρέας δεν ασχολήθηκε ιδιαίτερα φέτος με τα σχολικά του, δηλαδή μου είπε, πάρε ό,τι θέλεις, θα τα δω και αν δεν μου αρέσουν θα τα αλλάξω. Εννοεί την ώρα που ήμασταν εκεί, όχι μετά, δεν θα αλλάξουμε τα σχολικά, εννοείται. Λοιπόν, πήραμε και ακόμη ένα κουτί ετικέτες, που πήρα δύο. Πήραμε και αυτά εδώ, τα οποία είναι ντύματα τετραδίων. Βασικά εγώ για τα βιβλία του τα έχω πάρει αυτά, είναι αρκετά μεγάλο.
είναι στο 44 cm, λέει. Όταν ανοίξει και είναι στα 22 ναι, με 30. Λοιπόν, του πήρα και για τα τετράδια, δύο κουτιά τέτοια. Ορίστε και το άλλο το μεγάλο. Αυτόν είναι στα 21 και 16.9. Ναι, είναι τα μικρούλικα αυτά. Ένα τετράδιο μονόγραμμο για τη Χριστίνα. Μονομάντιλα μικρά για τη τσάντα του Ανδρέα. Πήραμε αυτές τις σακουλίτσες, οι οποίες είναι σακουλίτσες τροφίμων με ζίπερ, το οποίο μπορείς να βάλεις οτιδήποτε μέσα σε τρόφιμο. Μπορεί να βάλεις και το σάντουιτς του παιδιού το πρωί που θα βάλεις στο σχολείο. Μπορείς να βάλεις κάτι στην κατάψυξη. Υπάρχουν δύο μεγέθη. Πήρα αυτές εδώ που είναι στα 20 με 18 cm και αυτές εδώ που είναι στις 16,5 με 15 cm. Πολύ πρακτικές αυτές. Και πάμε σε στήλο για τη Χριστίνα. Πήρα αυτόν εδώ το κουτάκι, το οποίο είναι παρόμοιο με αυτό που έχω πάρει από IKEA. Μόνο νομίζω αυτό είναι το πιο οικονομικό. Είναι στα 15x15, είναι τετράγωνο και το πήρα έτσι, για μια διακόσμηση που μπορεί να κάνω και το χρειαστώ, θα το έχω. Η αλήθεια είναι όταν δω ξύλινα κομμάτια και χρυσά, ροζ, μου αρέσουν πάρα πολύ, πάρα πολύ, έτσι τα παίρνω. Είμαι σίγουρη ότι θα το χρησιμοποιήσω κάπου. Δεν μπορώ να σκεφτώ τώρα, όμως σίγουρα θα μου χρησιμεύσει σε κάτι. Λοιπόν, αυτό κόλλει τα χαρτάκια σημειώσεων της Χριστίνας σε αυτά εδώ τα τρία χρώματα. Ακόμη ένα τετράδιο, νομίζω έχει θέματα αυτό, ναι, με τρία θέματα. Αυτό είναι εδώ το χρώμα. Πάμε σε αυτές εδώ τις μολυβοθήκες, οι οποίες είναι καθρέφτης, αυτόν εδώ, και εδώ είναι διάφανο. Πήραμε τέσσερις τέτοιες, δεν θα τις ανοίξω τώρα για να μην καθυστερούμε και με βαρυθείτε. Ορίστε και την άλλη, τέσσερις. Πήραμε ακόμη δύο κουτιά. Για να το βρω, κάπου εδώ θα είναι. Πήραμε ακόμη δύο κουτιά τέτοιες ετικέτες. Τις ήθελα για πάνω στη δουλειά μου. Λοιπόν, πήρε ένα ψαλιδάκι η Χριστίνα μαύρο, αυτόν εδώ. Ο Ανδρέας Μπαρτσελόνα νομίζω, ναι. Πρόχειρο, τετράδιο της Μπαρτσελόνα. Πήρα αυτόν εδώ, δεν πειράζει που γράφει back to school, πραγματικά δεν με ενδιαφέρει γιατί μπορώ να κολλήσω και κάτι μπροστά. Είναι ημερολόγιο το οποίο θα με βολέψει και για το YouTube και για τη δουλειά μου, τις δύο μου δουλειές βασικά. Μπορώ να γράφω εδώ ακριβώς τι θα κάνω κάθε μέρα, γιατί πραγματικά είναι φορτωμένο το πρόγραμμά μου. Και εδώ ήθελα να σημειώσω κάτι. Νομίζω σας το έχω πει και σε προηγούμενο βίντεο. Πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ για τα σχόλια που μου γράφετε από κάτω. Δεν θέλω να φανεί εγωιστικό, όμως είναι πάρα πολύ περιορισμένος ο χρόνος μου και δυστυχώς δεν μπορώ να απαντάω σε όλα. Προσπαθώ να απαντήσω, όμως είναι πραγματικά λίγος ο χρόνος που μένει. Σίγουρα τα διαβάζω, αυτό δεν υπάρχει περίπτωση, είναι 1000% να είστε σίγουροι ότι τα διαβάζω. Άλλωστε γι' αυτό βάζω την καρδούλα, την πατάω, γιατί το έχω διαβάσει. Εννοείται, όταν υπάρχει μια ερώτηση ή κάτι, θα απαντήσω.
μπορεί να αργήσω, να καθυστερήσω λίγο, όμως σίγουρα να ξέρετε ότι θα σας απαντήσω και σίγουρα να ξέρετε ότι τα έχω διαβάσει και εκτιμάω τον κάθε ένα σας ξεχωριστά, πραγματικά. Λοιπόν, προχωράμε μετά από αυτήν την παρένθεση. Ήθελα πάρα πολύ να σας το πω να το γνωρίζετε ότι πραγματικά εκτιμάω το ότι ένας άνθρωπος ο οποίος με παρακολουθεί αφιερώνει έστω και αυτά τα λίγα λεπτά για να μου γράψει ένα σχόλιο από κάτω. Πραγματικά το εκτιμάω πάρα πολύ. Να το ξέρετε αυτό. Αυτά ήθελα να πω και προχωράμε. Αυτές είναι οι άλλες ετικέτες που σας είπα ότι πήραμε δύο. Αυτά εδώ είναι αυτοκόλλητα χαρτάκια σημειώσεων σε λιγοδείχτες. Αυτές εδώ. Οπότε βλέπω η Χριστίνα φέτος πήγε στα παστέλ χρώματα. Λοιπόν, αυτήν εδώ την ξύστρα για μολύβια, την πήρα του Ανδρέα. Μία ρίγα μεγάλη για το γραφείο της Χριστίνας. Εδώ είναι οι τιμούλες, αν προλάβω θα σας τις έχω εδώ στο πλάι. Πήραμε δύο κουτιά σπίρτα, αυτά εδώ. Τι άλλο έχουμε πάλι, πήραμε αυτήν εδώ που είναι σόδα, είναι sparkling νομίζω, είναι ανθρακικό, με ανθρακικό συγγνώμη. Και είναι pink grapefruit, ροζ grapefruit. Αυτόν εδώ το έχουμε πάρει και σε λεμονάδα. Θα το δοκιμάσουμε να δούμε αν μας αρέσει. Νομίζω το πάω έτσι εδώ και προχωράμε. Πήρα φάι. Είναι αυτά εδώ. Πήραμε δύο άσπρα. Ορίστε, δύο άσπρα. Και πήραμε και ένα, δεν φαίνεται μέσα στο γενικό να της κάμερας, όπως είναι ελαφρύ πρασινούλη. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς να το πω τώρα, θα σου, έτσι το λένε, δεν ξέρω πώς το λέτε. Είναι αυτό το πολύ ελαφρύ πρασινό. Τέλος πάντων, κάτι σαν τυρκουάζ, δεν είναι ακριβώς τυρκουάζ, όμως ούτε και τόσο έντονο όπως φαίνεται στην κάμερα είναι. Λοιπόν, προχωράμε. Δεν το έχω καθόλου με τα χρώματα, δηλαδή. Είναι πραγματικά τραγωδία με τα χρώματα. Λοιπόν, έχουμε πάρει αυτά εδώ, τα οποία είναι αυτοκόλλητοι επίδεσμοι πρώτων βοηθειών, απλώς για να έχουμε σπίτι, δεν έχουμε, μας έχουν τελειώσει. Πήραμε αυτό εδώ που είναι αποθητική ταινία πτηνών. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα, γιατί εκεί που βάζουμε το φαγητό της πέτης έξω με το νερό της, πάντα πάνε τα πουλιά και τρώνε το φαγητό και το νερό. Και όταν τους δει η Πέτη, πραγματικά την πιάνει τρέλα. Και έτσι πήραμε αυτήν εδώ την ταινία που είναι για αποθητική για τα πτηνά. Θα την βάλουμε εκεί στο φαγητό της Πέτης. Είναι ένας εύκολος, λέει, τρόπος και εύχριστος για να κρατάτε μακριά τα πουλιά. Είναι κάτι σαν καθρέφτης αυτό και νομίζω όταν πηγαίνουν κοντά θα φοβούνται, κάτι τέτοιο. Πήρα μολύβια. Πήραμε και αυτό εδώ είναι με τη γόμα μέσα, γομολάστιχο, εμείς το λέμε σβηστήρι στην Κύπρο. Και από εδώ είναι μολύβια μόνα τους. Λοιπόν, πάντα του παίρνω HB2 για να μπορεί να τα σβήνει και να μην μένει σημάδι και είναι πιο εύκολο στο γράψιμο. Λοιπόν, είναι η γερμανική εταιρεία αυτή, η Staedtler, και είναι πραγματικά καταπληκτικά γενικά τα πράγματά της, όχι μόνο τα μολύβια. Πήραμε Staedtler γόμες,
Εγώ πάντα του Ανδρέα του έχω κρυμμένα, γιατί όταν τα δει τα παίρνει, και μολύβια και γόμες, μπορεί και ξύστρα. Πάντα του έχω ξεχωριστά και κρυμμένα κάπου. Όταν δω ότι δεν έχει, θα του δώσω. Ως συνήθως του βάζω μέσα 2 με 3 μολύβια μέσα στη κασετίνα του και μια γόμα και μια ξύστρα. Συν όλα τα άλλα, ψαλίδι, ρίγα, χρώματα, όλα αυτά. Λοιπόν, του πήρα 2 τέτοιες ρίγες. Η μία είναι για τα αγγλικά και η άλλη είναι για το σχολείο. Είναι μικρούλες. Τις πήρα μικρές για να τις χωράει μέσα στην κασετίνα. Τι άλλο πήραμε. Ακόμη ένα κουτί αυτοκόλλητη σελιδοδείχτες είναι αυτή. Αυτή εδώ. Μάλλον του Ανδρέα είναι αυτά. Δεν νομίζω να είναι της Χριστίνας, γιατί η Χριστίνα πήρε παστέλ χρώματα. Α, έχουμε και αυτόν εδώ που είναι σε μετάλλα που σας έχω δείξει. Τώρα δεν μπορώ να το βρω εδώ. Α, ορίστε. Με αυτόν εδώ πήραμε και αυτόν εδώ που είναι για αυτές τις μικρές κολίτσες που είναι για σημειώσεις. Πήραμε ακριβώς το ίδιο. Λοιπόν, ορίστε, να και η λάμπα η δεύτερη. Μία ρίγα για τη Χριστίνα. Τώρα, δώσαμε 17 ευρώ να πάρουμε από το πλαίσιο highlighter παστέλ χρώματα και αγόρασε highlighter μόνο του. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, ίσως να της άρεσε το χρώμα. Δεν ξέρω. Είναι αυτόν εδώ τον παστέλ. Το παστέλ χρώμα γαλάζιο. Το είδατε νομίζω στο προηγούμενο βιντεάκι από τις διακοπές μας, όταν πήγαμε στην Πάτρα. Πήγαμε στο πλαίσιο και αγοράσαμε ένα σετ πάρα πολύ ωραία highlighter, τα οποία ήταν σε παστέλ χρώματα. Πραγματικά είναι υπέροχα. Ήταν στα 17 ευρώ, όμως άξιζε. Έχει 15 μέσα και είναι, γράφουν πάρα πολύ ωραία. Γι' αυτό εσείς που είστε Ελλάδα μπορείτε να πάτε στο πλαίσιο, υπάρχει ολόκληρο το σετ με όλα τα χρώματα σε παστέλ 17 ευρώ. Λοιπόν, αυτά ήταν τα πραγματάκια μας, τα διακοσμητικά μας και τα back to school, όλα αυτά που σας έδειξα. Υπάρχουν εννοείται και άλλα πολλά που χρειαζόμαστε. Θα αγοράσουμε και τα ρούχα μας, θα αγοράσουμε τις φανελίτσες μας, θα αγοράσουμε τα τζιν της Χριστίνας, παπούτσια, κάλτσες και ακόμη περισσότερα τετράδια. Δεν είναι μόνο αυτά, εσείς οι μανούλες ξέρετε. Και εννοείται όλη τη χρονική, συγγνώμη, όλη τη σχολική χρονιά αγοράζουμε, αγοράζουμε και αγοράζουμε. Υπομονή μανούλες, θα περάσει και αυτό χωρίς να το καταλάβουμε. Πραγματικά εμένα τα 2 μου παιδιά είναι μεγάλα και σκέφτομαι πως πέρασε ο καιρός και αυτό με στεναχωρεί μερικές φορές και τώρα προσπαθώ να απολαμβάνω κάθε στιγμή, γιατί τα πρώτα 2 μου παιδάκια ήταν σε μικρή ηλικία, ήμουν και εγώ μικρή, τους απόλαυσα πραγματικά, τους έπαιρνα βόλτες, μαγειρεύαμε μαζί, κάναμε τα πάντα μαζί, όμως επειδή ξέρω ότι θα περάσει γρήγορα ο χρόνος, με τα 2 μικρούλια προσπαθώ ακόμη περισσότερο. Λοιπόν, εύχομαι να καταφέρω μέσα στο επόμενο βίντεο να σας βάλω και την διακόσμηση του γραφείου της Χριστίνας. Είναι ένα μικρό γραφείο, όμως μπορείτε άνετα όταν έχετε ένα μικρό γραφείο να το διακοσμήσετε κατάλληλα, έτσι ώστε το παιδί να νιώθει και ωραία και άνετα εκεί που διαβάζει. Άρα, περιμένετε στα επόμενα βίντεο να δείτε πώς το έχουμε διακοσμήσει. Αυτά εδώ τα δίνει το τσάμπο με κάθε αγορά, μάλλον σε κάθε παιδάκι.
Υπάρχει εδώ, πώς το λέμε, προπαίδεια το λέμε, ναι, πολλαπλασιασμοί. Αυτή εδώ και από εδώ υπάρχει το εβδομαδιαίο πρόγραμμα που μπορείτε να συμπληρώσετε κάθε μέρα. Τι έχετε. Λοιπόν, αυτά θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Εύχομαι να σας άρεσε και όπως λέω πάντα, εύχομαι να μην σας κούρασα. Μην ξεχνάτε να κάνετε τις εγγραφούλες σας, τα like σας στα βίντεο που σας αρέσουν και να πατήσετε το καμπανάκι να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε βίντεο που ανεβάζω. Μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε και στο TikTok αν θέλετε, θα είναι κάτω στην περιγραφή. Και αν θέλετε κάνετε και ένα follow στο Instagram, θα το έχω κάπου εδώ. Αυτά, πολλά φιλάκια μέχρι το επόμενο βίντεο. Γεια σας! Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days.